2.400 μέτρα. Και δίδεται η εκκίνηση στο κλασικό κύπελο Δελφών. 10 πενταετής θα διεκδικήσουν την νίκη στα 2.400 μέτρα. Από την αρχή θέλει να οδηγήσει. Από μέσα είναι το νούμερο 3, ο Ζωντανός Θρύλος. Απ' έξω έρχεται το νούμερο 6, ο Elusive Boy. Κοντά τους και το νούμερο 7, ο Chicago Cup. Στο κάγκελο είναι το νούμερο 9, ο Αλάριχος. Πιο πίσω ακολουθούν ο Κάλκερη και ο Look After Number 1. Ζωντανός Θρύλος, το νούμερο 3, οδηγεί την υποδρομία. Πιο πίσω είναι ο Elusive Boy και ο Chicago Cup. Στην τέταρτη θέση ο Αλάριχος, μπροστά από τον Κάλκερη. Ζωντανός Θρύλος, το νούμερο 3. Elusive Boy, το νούμερο 6, Chicago Cup, που θέλει να υποφεληθεί από την εσωτερική, περνάει στη δεύτερη θέση. Τέταρτος μένει ο Αλάριχος, το νούμερο 9. Τώρα θέλει να προωθηθεί. Ο Περιφύτης περνάει στην πέμπτη θέση μαζί με τον Κάλκερη, που θέλει και αυτός να βελτιωθεί. Στην τελευταία θέση είναι ο Πατρίκιος. Είμαστε στο ύψος των 1.400 μέτρων, με το Ζωντανό Θρύλο να οδηγεί το νούμερο 3. Από μέσα ο Chicago Cup, απ' έξω ο Elusive Boy. Πιο πίσω Περιφύτης και Αλάριχος. Περάσαμε και τα 1.200 μέτρα και πάμε για τα τελευταία 1.000 μέτρα της διαδρομής. Σταθερά οδηγεί το νούμερο 3, ο Ζωντανός Θρύλος. Elusive Boy στη δεύτερη θέση, Chicago Cup στην τρίτη. Αλάριχος, Περιφύτης, ο Ματζάμ σταδιακά θέλει να προωθηθεί μαζί με τον Κάλκερη, που και αυτός τώρα θέλει να βελτιωθεί, να περάσει στην πέμπτη θέση. Κοντά και ο Cloudy Mist, σφίγγει ο όμιλος στο ύψος των 800 μέτρων. 3-6-8 ύπη, πολύ κοντά μεταξύ τους, με τον Ζωντανό Θρύλο να προηγείται. Απ' έξω Elusive Boy, από μέσα ο Chicago Cup. Ο Αλάριχος θέλει να βελτιωθεί λίγο πριν από το ύψος των 600 μέτρων. Πιο πίσω ο Ματζάμ και ο Κάλκερη. Περάσαμε τα 600 με τον Ζωντανό Θρύλο, το Chicago Cup και τον Αλάριχο. Ο Chicago Cup που θέλει να προηγηθεί λίγο πριν από την είσοδο στην ευθεία. Ο Αλάριχος είναι απ' έξω. Ζωντανός Θρύλος από μέσα και εκμεταλλεύεται το κάγκελο. Και ο Ματζάμ. Κοντά τους και ο Cloudy Mist. 5 στην ευθεία. Με τον Αλάριχο απ' έξω να εκδηλώνει πάρα πολύ δυνατό φίνις. Και ο Ματζάμ όμως από μέσα. Κοντά και ο Chicago Cup. Ο Αλάριχος απ' έξω, ο Ματζάμ από μέσα. Φίνις και ο Cloudy Mist. Ο Ματζάμ, ο οποίος έχει πολλές δυνάμεις, περνάει μπροστά. Ματζάμ, ο γιος του Σάκη, θα πάρει ακόμη μία κούρσα. Ματζάμ την νίκη για τη δεύτερη θέση, απ' έξω ο Αλάριχος. Τρίτος από μέσα ο Cloudy Mist και τέταρτος ο Chicago Cup. Αυτός ο εκπληκτικός ύπος ο Ματζάμ πήρε την νίκη. 68,5 κιλά ο Ματζάμ. Αυτός ο εκπληκτικός, αυτό το εκπληκτικό προϊόν του Σάκη και της Σαν Βερόνικα, έφτασε πάλι στη νίκη. Εδώ Ματζάμ κατέκτησε και το κύπελο Δελφών.